κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Atlas Sports και απόψε μαζί σας, το Atlas TV Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, για να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε, να κουβεντιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ καταρχήν πέτυχε 12η νίκη σε 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League. Εκμεταλλεύτηκε την απώλεια του Ολυμπιακού που έφερε ισοπαλία στην Ξάνθη. 1-1 μεγάλωσε τη διαφορά στους 8 βαθμούς από τους Ερυθρόλευκους. Είχαμε την ήττα την οποία γνώρισε ο Άρης στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Δεν τα κατάφερε σε ένα ακόμη παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα από αυτές που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας να πάρει αποτέλεσμα. Και είχαμε βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με την Football League το νέο αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή, ο οποίος γνώρισε την ήττα στην έδρα του στο Καφθανζόγλιο από την ΑΕ Καραϊσκάκης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε καταρχήν με την πρώτη μας παρέα και πάμε αμέσως να σας τους παρουσιάσω. Από αριστερά μου ο κύριος Κώστας Ορφανός. Καλησπέρα, κύριε Ορφανέ. Καλησπέρα. Ο Σοκράτης Φιτανίδης. Καλησπέρα, Σοκράτη. Καλησπέρα. Και ο συνάδελφός μου, ο Βασίλης Μάστορας. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Ορφανέ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, 12 νίκες σε 13 παιχνίδια. Αυξάνει τη διαφορά από τους διώκτες του και δημιουργεί την εντύπωση ότι από πολύ νωρίς, όπως πάνε τα πράγματα, μπορεί να είναι όχι απλά το φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά ίσως και ο πρωταθλητής. Εάν λάβουμε υπόψη ότι ξεκίνησε και με μείον 2 βαθμούς, η διαφορά αυτή που υπάρχει, ας μην βγάλουμε απ' έξω τον Ατρόμητο. Όχι βέβαια, γιατί είναι και μικρότερη στους 7 βαθμούς, έτσι. 7 βαθμοί, 8 βαθμοί από τον Ολυμπιακό και 9 από την ΑΕΚ. 12 από την ΑΕΚ. 12 από την ΑΕΚ. 12 από την ΑΕΚ. Γιατί 12? Νομίζω ότι είναι 12 από την ΑΕΚ. 23 έχει η ΑΕΚ, 35 έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι 12. Είναι 12 από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Ναι, κάτι μου ξέφυγε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Όταν έχεις να κάνεις με ομάδες οι οποίες είναι έμπειρες, όπως ο Ολυμπιακός, που τόσα χρόνια διεκδικούσε και έπαιρνε τίτλους, δεν μπορείς να πεις ότι το πήρα το πρωτάθλημα. Έπειτα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ομάδα μας τον τελευταίο καιρό παίζει κυρίως για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τα παιχνίδια τα οποία παίρνει, δεν τα παίρνει γιατί έχει μια ιδιαίτερα καλή απόδοση, αλλά γιατί επιδιώκει, κυνηγάει, κάνει ευκαιρίες και παίρνει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι αφορμή για συζήτηση ή είναι ένα χαρακτηριστικό των ομάδων οι οποίες έχουν τόσο υψηλό στόχο που συνήθως περνάει σε δεύτερη μοίρα γιατί προέχει το αποτέλεσμα και προέχει κατάκτηση του πρωταθλήματος? Δεν συνέβαινε αυτό πέρυσι στο δεύτερο γύρο. Συμφωνώ μαζί σας. Στο δεύτερο γύρο παίζαμε καλά και παίρναμε και αποτελέσματα. Φέτος δεν παίζουμε τόσο καλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε καλή ομάδα. Είμαστε πολύ καλή ομάδα. Απλά πολλές φορές μας βοηθάει και ο παράγοντας τύχη. Ας πούμε στο παιχνίδι με τον Άρη, στο Χαριλάου, ανέβαζε το πέναλτι ο Θα ήταν άλλο παιχνίδι. Ο Γιουνές, θα ήταν ένα τελείως άλλο παιχνίδι και πιθανότατα να μην κερδίζαμε. Έτσι. Αλλά δεν μπήκε τον γκολ και είχαμε την τύχη να σκοράρουμε εμείς και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα μας προβληματίσει όταν δεν θα παίρνουμε αποτελέσματα. Mm-hmm. Τότε θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι, ξέρεις, είναι πολύ καιρό τώρα που η απόδοσή μας δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν την περσινή χρονιά και θα αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα αυτό. Προς το παρόν, όσο τα αποτελέσματα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σοκράτη, υπάρχει λόγος να γίνεται τέτοια συζήτηση για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, ότι δηλαδή, εντάξει, κερδίζει, πηγαίνει σούπερ ως προς το αποτέλεσμα, αλλά οι εμφανίσεις της δεν είναι και τόσο καλές. Έχει αξία αυτό ή για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό το μείζον είναι να κερδίζει? Πιστεύω πως ξεκάθαρα όταν ο στόχος σου είναι να πάρεις το πρωτάθλημα, σημαντικό ρόλο παίζει το να κερδίσεις τα παιχνίδια. Από εκεί πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα τα κερδίσεις παίζει ρόλο στα μάτια του φιλάθλου, των οπαδών της ομάδας. Οι στόχοι κατακτιούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειδώνει και να παίρνει τις νίκες. Για εμένα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και φαίνεται μπορείς αυτό. Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό, μπορείς να το αποδώσεις κάπου, γιατί όπως είπε ο κύριος Ορφανός, τον έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να παίζει εξαιρετικά στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος. Τον είδαμε το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League επίσης να κάνει ορισμένες πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Άρα, πού οφείλεται το ότι δεν παίζει τόσο καλά από το ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος και μετά? Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει βάση αυτή τη στιγμή στο αποτέλεσμα. Κυριαρχεί σε όλους η αντίληψη του παίζουμε
για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο έχασε πέρσι με τον τρόπο που το έχασε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν φτιάχνεις μια ομάδα, σταθμίζεις όλες τις παραμέτρους που έχεις μπροστά σου. Φτιάχνεις ένα σύνολο το οποίο θα μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, να παίρνει και τα αποτελέσματα. Από τη στιγμή όμως που η ομάδα κερδίζει, σίγουρα κοιτώντας το βαθμολογικό πίνακα, αυτό που βλέπεις είναι ότι έχει χτίσει μια διαφορά σημαντική, η οποία όμως δεν είναι τόσο μεγάλη, ώστε να πούμε ότι πήρα από τώρα το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Όταν θα αρχίσει να παίζει καλά, θεωρώ ότι αυτή η βαθμολογική διαφορά θα μεγαλώσει περισσότερο. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, έχει πέσει αρκετά το επίπεδο. Κράτησε το αυτό, θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον Βασίλη. Βασίλη, πραγματικά η προτεραιότητα για ομάδες αυτού του επίπεδου, ειδικά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, που του λείπουν τόσα πολλά χρόνια τα πρωταθλήματα, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, να βάζει ως απόλυτη προτεραιότητα το αποτέλεσμα. Κύριε Ξεδημήτρη, νομίζω ότι κανείς δεν θα θυμάται στο τέλος πρωταθλήματος πόσο ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λάρισα, που χθες πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, έως εξαιρετικός και πολύ καλύτερος από πολλά άλλα παιχνίδια από τα 13 που έχει δώσει μέχρι τώρα. Και παρόλα αυτά κέρδισε σχετικά δύσκολα. Δηλαδή η σχέση αποτελέσματος και εμφάνισης βγάζει αρνητικό πρόσημο. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται εξαιρετικά και το γεγονός ότι είναι μέσα σε τρεις θεσμούς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πιστεύω ότι την ΑΕΚ την έχει καταπιεί η συμμετοχή στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ στέκεται όρθιος και είναι και μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης στους 32 του Champions, του Europa League. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική δουλειά, με δεδομένο ότι έχει κάνει focus στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν καταφέρει να περάσει και στην επόμενη φάση της Ευρώπης και είναι και μέσα στο κύπελλο, νομίζω ότι το καλύτερο σε μια χρονιά που πιστεύω ότι το μυαλό του είναι κολλημένο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ίσως αυτό ο κύριος Ορφανός και ο Σοκράτης ίσως μπορούν να μας το ερμηνεύσουν, αν όταν κάνεις focus σε ένα στόχο, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη δίψα και τόσο μεγάλη πίεση από τον κόσμο, ότι φέτος είναι η χρονιά μας, δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή, αν αυτό είναι ένας λόγος που ίσως να οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε ορισμένους αγώνες να χάνει τον αγωνιστικό του ρυθμό και να μην προσφέρει το θέαμα που περιμένει ο κόσμος. Τι λέτε, υπάρχει περίπτωση να τον επηρεάζει αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, ας πούμε, και να του δυσκολεύει την προσπάθεια ή τέλος πάντων να μην του επιτρέπει να βγάλει την ποιότητά του, γιατί φαντάζομαι συμφωνείτε ότι από πλευράς ποιότητας δεν έχει άλλη τέτοια ομάδα το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει και βάθος. Για μένα η εξήγηση είναι ότι επειδή ο προπονητής καλείται να συμμετάσχει η ομάδα σε τρεις υποχρεώσεις, Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα, προσπαθώντας να κάνει αυτό το περίφημο rotation για να κρατήσει, ας πούμε, τους καλούς του παίχτες για τα παιχνίδια που θεωρεί πιο κρίσιμα κτλ. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεται η χημία. Ας πούμε, στο παιχνίδι με τη Βίντι, εδώ, όταν ξαφνικά έμειναν τέσσερις βασικοί παίχτες έξω, γιατί είχαμε τη δικαιολογία ότι πρέπει να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα. Ανατράπηκαν όλες τις ισορροπίες. Ανατράπηκαν όλες τις ισορροπίες. Και όταν βρεθήκαμε να χάνουμε 0-2, αναγκάστηκε να τους βάλει τους παίκτες αυτούς που τους κράτησε στον πάγκο για τη Δευτέρα. Και βέβαια τη Δευτέρα η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών και του αντιπάλου, έκανε το καλύτερο παιχνίδι φέτος ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι το να κάνεις rotation ταυτόχρονα, επιδιώκοντας να είσαι μέσα σε τρεις στόχους, δεν είναι πάντα εύκολο για να έχεις το ίδιο καλή ομάδα σε όλα τα παιχνίδια. Και η αίσθησή μου είναι ότι αυτό έχει επηρεάσει. Θέλω να δω το δεύτερο γύρο του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρω αν η περσινή τόσο καλή πορεία του δεύτερου γύρου είχε να κάνει με την πολύ καλή φυσική κατάσταση την οποία είχε η ομάδα και τη χημεία που είχε, και όχι μόνο το ότι έτυχε να είναι μία περίοδος που έκανε καλά παιχνίδια. Θέλω να δω δηλαδή και αυτό, σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ πώς θα αντιδράσει το δεύτερο γύρο, για να είμαι σίγουρος για τα συμπεράσματα τα οποία θα βγάζω. Η ποιότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο κάποια στιγμή, όποια προτεραιότητα και αν βάζεις, ακόμη και αν βάζεις ως προτεραιότητα το αποτέλεσμα, όπως κουβεντιάζουμε ότι βάζει ο ΠΑΟΚ με βάση τις εικόνες που έχουμε μέχρι τώρα, η ποιότητα
Θεωρείς, Σωκράτη, ότι κάποια στιγμή θα βγάλει και το καλύτερο από πλευράς αγωνιστικής εικόνας, από πλευράς θεάματος? Δηλαδή, θα έρθει η στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα παίζει καλύτερα, ή είναι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, άρα μπορεί και να μην παίξει ποτέ εντυπωσιακά αυτή τη σεζόν? Αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά είναι ότι ο ΠΑΟΚ ως μεγαλύτερο στόχο έχει θέσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι όταν φτάσει η ώρα να επιλέξει ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας τους 11 καλύτερους, αυτό το κάνει στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή υπήρξαν παιχνίδια στα οποία ξεκουράστηκαν οι βασικοί ποδοσφαιριστές και αυτά τα παιχνίδια ήταν τα παιχνίδια της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ποιότητα πλέον. Είπα και πριν όμως ότι είναι η διαφορά του ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ, του μεγέθους στο ρόστερ που έχει, έναντι των άλλων ομάδων, οι οποίες πλέον δείχνουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτούς τους ρυθμούς. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 17-18 ποδοσφαιριστές εισάξιους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα στα χέρια του προπονητή. Είναι γυριορφανέ, γιατί αυτό ετοιμαζόμουν έτσι να βάλω σε επόμενο ερώτημα και με βοηθάει ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Σωκράτης. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί εντάξει ποιότητα του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά ως προς τον ανταγωνισμό, εκεί βλέπουμε να υπάρχει έλλειμμα ποιότητας. Δηλαδή, ακόμη και ο Ολυμπιακός που έχει ένα σχετικά καλό ρόστερ, βλέπουμε για παράδειγμα ότι του λείπει ο σέντερφορ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Για την ΑΕΚ, ότι της λείπουν και άλλα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ότι πάει με τους πιτσιρικάδες. Ο Ατρόμητος είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά και εκεί έχουμε ένα ερώτημα πόσο θα αντέξει. Πάω και έχει παίχτες με ποιότητα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε 3-4. Δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι οι παίχτες οι οποίοι είναι, θα έλεγα, το βάρος που δίνει στην ομάδα η απόδοσή τους. Από εκεί και μετά όμως, εκείνο το οποίο περιμέναμε τη φετινή χρονιά σε σχέση με την περσινή είναι οι παίχτες που ήρθαν να έδιναν ένα πλάσινο απόδοση του ΠΑΟΚ. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Και δεν έχουν καταφέρει όχι γιατί τα παιδιά που ήρθαν, οι καινούργιοι παίχτες, δεν είναι καλοί παίχτες ή δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν έχουν μπολιαστεί μέσα στην ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν αυτό το πλάσινο. Γιατί όταν έχεις μια ομάδα η οποία πέρυσι συνείδηση του κόσμου ήταν πρωταθλήτρια. Δεν έχει σημασία με τον τρόπο τον οποίο χάσαμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Περιμένεις να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο που να είναι καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή η ομάδα να μην είναι καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, όμως να παίρνει τα αποτελέσματα. Ίσως βασιζόμενοι στην πορεία, στο περσινό κορμό. Έτσι, ίσως στην πορεία να τα δούμε και τα δυο. Mm-hmm. Και το ίσως, είπα την επιφύλαξή μου, περιμένω να το δω αυτό στο δεύτερο γύρο, αν τελικά καταφέρει τα καινούργια άτομα τα οποία ήρθαν να δώσουν το πλάσ αυτό το οποίο θέλει και να έχουμε ταυτόχρονα και καλύτερη ομάδα, ώστε να πούμε «Α, η ομάδα αυτή είναι μια τέλεια ομάδα», γιατί κανένας δεν αμφισβητεί πλέον στο Πανελλήνιο ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τον Σωκράτη για τον Ατρόμητο, γιατί για μένα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος του φετινού πρωταθλήματος ο Ατρόμητος. Γενικώς τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος ακόμη περισσότερο, επειδή τον έζησε, έπαιξε εκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε εκπλήσει και σένα ο φετινός Ατρόμητος, ή θεωρείς ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή ο Ατρόμητος θα έφτανε σε αυτό το σημείο να διατηρείται σε τόσο υψηλό επίπεδο? Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία πετυχαίνει εύκολα γκολ και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει στο να μένει ψηλά. Από εκεί και πέρα σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως στις μεγάλες ομάδες μια διαφορά μεταξύ τους πλέον. Δηλαδή, κοιτώντας το ρόστερ της ΑΕΚ, βλέπουμε ότι λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν δούμε την περσινή εντεκάδα της ΑΕΚ. Άρα αντί να ενισχυθεί, λες, αποδυναμώθηκε κιόλας σε σχέση με την προηγούμενη. Νομίζω πως δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική όπως ήταν πέρσι, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία, ναι, μεν έχει ποιότητα στο ρόστερ. Βλέπουμε όμως ότι έχει αρκετά θέματα στο μεσοαμυντικό κομμάτι και της λείπει ένας επιθετικός που θα σκοράρει σαν ομάδα. Πάντα έχει έναν επιθετικό ο οποίος
είχε εύκολο τον γκολ. Ναι. Οι υπόλοιπες ομάδες θεωρώ πως έχουν μείνει κάπως στάσιμες. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει εξελίξει το ρόστερ του, έστω και αν οι καινούργοι παίχτες, οι μεταγραφές του καλοκαιριού δεν έχουν αποδώσει σύμφωνα με την αξία του, γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Βέρμπλουμ δεν είναι καλός παίχτης υψηλού επίπεδου. Έτσι. Άρχισε πλέον τώρα να δείχνει το καλό του πρόσωπο. Τα τελευταία 4-5 παιχνίδια θεωρώ πως έχει κάνει τον κόσμο να βλέπει τον ποδοσφαιριστή τον οποίο επέλεξα να κάνουν την υπέρβαση. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, οι παίκτες που τραβάνε το κουπί είναι οι περσινοί παίκτες. Και ο παίκτης έκπληξη για μένα είναι ο Κρέσπο που όλοι το θεωρούσαν σαν τρίτο στόπερ. Mm-hmm. Θεωρώ πως είναι ο παίκτης που κρατάει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Την προηγούμενη σεζόν ήταν ο Βαρέλα, φέτος είναι ο Κρέσπο αυτός που κάνει τη διαφορά. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος όταν χρειαστεί να σκοράρει, έστω και αν δεν έχει συμμετοχή σε όλο το 90 λεπτό, βλέπουμε ότι όταν θα φτάσει μπάλα μέσα στην περιοχή, με μία ή με δύο ευκαιρίες θα πετύχει τον γκολ, το οποίο θα δώσει και τη νίκη στην ομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι έχει αποδώσει το κέντρο του σύμφωνα με την αξία την οποία έχουν οι παίκτες που παίζουν εκεί. Τώρα, ο ανταγωνισμός αυτός, η έλλειψη ανταγωνισμού, διευκολύνει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, κάνει πιο εύκολα τα πράγματα προς την επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός βλέπουμε έχει απώλειες, η ΑΕΚ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, 12 βαθμούς κάτω. Ο Ατρόμητος εντάξει είναι στους 7, αλλά δεν φαίνεται να απασχολεί τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, με τους πιτσιρικάδες. Όλα αυτά διευκολύνουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι του ΠΑΟΚ δεν του χαρίζει κανείς τίποτα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό το οποίο κυνηγάει μέσα στο γήπεδο. Ενώ αντίστοιχα η ΑΕΚ, η οποία δεν έκανε την επένδυση την οποία έπρεπε να κάνει για να χτίσει πάνω στην περσινή επιτυχία, βρίσκεται εκεί που πιστεύω ότι απεικονίζει την πραγματική της δυναμική. Οι διαφορές δεν είναι τεράστιες, αλλά είναι τεράστιες για τις ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό. Συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός δημιουργεί ευκαιρίες, παράδειγμα στην Ξάνθη χθες έκανε 17 τελικές. Λοιπόν, και έφυγε με απώλεια 2 βαθμών. Η εικόνα που βλέπουμε, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος έχει το πικ της διαδρομής του φέτος και δεν θα υποχωρήσει. Πιστεύω ότι βλέποντας το τι έχει κάνει ο Ατρόμητος μέχρι τώρα, πίστεψα ότι το γεγονός ότι είχε πολλά παιχνίδια, 7 από τα 12 μέσα στο σπίτι του, ήταν ο λόγος που ήταν τόσο ψηλά. Βλέποντας χθες τον αγώνα με τον Άρη, πίστευα για κάτι περισσότερο. Ότι είναι μια ομάδα ορθολογικά δομημένη που έχει αρχή, μέση, τέλος και μπορεί τουλάχιστον τους αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται από το 1 μέχρι και το 7 να τους κοιτάξει τα μάτια και να κερδίσει το αποτέλεσμα. Τώρα, θέλω μια κουβέντα για τον Πρίγιοβιτς. Γιατί επιθετικός ήσασταν, τον βλέπετε. Έχει βρει στο πρόσωπό του ο ΠΑΟΚ έναν επιθετικό που του έλειπε. Τον επιθετικό ο οποίος πραγματικά στα δύσκολα μπορεί να δώσει τις λύσεις. Έχει κάνει μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι μεγάλο το διάστημα που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ, έχει κάνει 50 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά τα γκολ. Είναι, θα έλεγα, εκτελεστής. Είναι ο παίκτης που λέμε μέσα στην περιοχή. Βέβαια, σε μια ομάδα, όταν η ομάδα καταφέρει να του κάνει ευκαιρίες, να του δώσει την μπάλα για να τη σπρώξει τα δίχτυα, πρέπει ο επιθετικός να είναι εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα. Αυτό ο Πρίγιοβιτς με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά εγώ έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε παραπάνω πράγματα από τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι αυτός. Είναι η μετουσίωση του γκολ μέσα στην περιοχή. Είναι ο παίχτης ο οποίος μας έχει δείξει σε δύο εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν θυμάμαι, μία με την ΑΕΚ ένα γκολ και ένα άλλο με τον Πανιόνιο, δύο καταπληκτικά γκολ σε εκτέλεση και στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και πήρε την μπάλα και εκτός περιοχής. Αλλά δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Εκείνο που θέλω από τον Πρίγιοβιτς είναι αυτό που κάνει μετά το δεύτερο γύρο τον περσινό και φέτος, το ότι μάχεται όταν ακόμη, όπως είπε και ο Σωκράτης, δεν έχει συμμετοχή σε φάσεις, μάχεται για την ομάδα. Εμένα αυτό μου αρκεί, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν μια ομάδα δουλεύει για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να βρεθεί στο γκολ και να το κάνει ευκαιρία, δεν μπορεί αυτή η ομάδα, όταν δεν καταφέρνει να κάνει ευκαιρίες για αυτόν, ο παίκτης αυτός να μην μάχεται για την ομάδα.
Δηλαδή υπήρξε μια περίοδος και θα σας θυμίσω έτσι για την ιστορία του Πρίγκιπς, γιατί παρακολουθώ με λεπτομέρειες όλη την πορεία και την εξέλιξη. Ήταν πέντε παιχνίδια τα οποία ο προπονητής δεν το χρησιμοποιούσε. Mm-hmm. Όταν επανήλθε στην ομάδα μετά τα πέντε παιχνίδια, ο Πρίγκιπς έγινε πάρα πολύ μαχητικός, έγινε πάρα πολύ συμμετοχικός για την ομάδα και, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε ο Πρίγκιπς να παίρνει την μπάλα και να τριπλάρει όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτά που μπορεί να κάνει. Ναι. Ακριβώς. Αυτά που μπορεί να κάνει, αυτά να κάνει και είναι πολύ χρήσιμος για την ομάδα. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, την οποία θα τη συνεχίσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Ρουφανό, τον Σωκράτη Φιτανίδη και τον Βασίλη Μάστορα για να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, όπως κάνουμε από το ξεκίνημα της κουβέντας μας, για τον ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στη συζήτησή μας και το παιχνίδι το χθεσινό του Άρη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Θα κουβεντιάσουμε και για τον Ηρακλή και για την εθνική ομάδα, η οποία κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μείνετε μαζί μας, όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.